Θα δούμε τις περιπτώσεις. Πάντως, οι κίτρινες κάρτες βγαίνουν με πάρα πολύ ευκολία από τους διαιτητές. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικότερα. Και δεν ξέρω, και οι διαιτησίες γενικότερα δεν ήταν, ήταν μήπως ασορτή με τις μέρες, καρναβαλικό κομιτάτο της Πρέβεζας που έγινε χθες. Είχαμε τόσο τραγικές διαιτησίες, Περικλή. Είχαμε πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Πάμε λοιπόν ένα-ένα τα παιχνίδια μας, θα τα δούμε. Και σε offside και σε κάρτες. Να τα δούμε όμως σιγά-σιγά από το Παγκρίτιο. Πάμε πρώτα να δούμε την περίπτωση offside, αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ευθεία, έχουμε πει πάντα, είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Εδώ είναι λαθεμένη η υπόδειξη του β' βοηθού, δεύτερου βοηθού, που δεν είναι στην ευθεία και γι' αυτό έχει χάσει τη φάση. Ο παίκτης ο οποίος θα γίνει παραλήψη μπάλας είναι αυτός προς το κέντρο και όχι εκείνος που ήταν εκτεθειμένος. Λαθεμένη λοιπόν η πρώτη υπόδειξη του βοηθού. Πάμε σε επόμενη φάση, την οποία θα δούμε. Και να δούμε, εδώ είναι η περίπτωση. Καταρχήν εδώ υπάρχει δεν υπάρχει φάουλ. Θα δείτε ότι παίρνει την μπάλα ο παίκτης του Εργοτέλη. Εδώ θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Μπέτο, αν δεν κάνω λάθος. Λαθεμένη κατά την άποψή μου η απόφαση του διαιτητή όσον αφορά την κάρτα του Μπέτο. Mm-hmm. Εδώ θα δούμε το Σιμάο κάτι να λέει. Εμείς δεν έχουμε όλη την εικόνα. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Σιμάο στον διαιτητή. Πάντως με αυτά τα οποία έχω στην εικόνα, εγώ δεν μπορώ να πω αν ήταν σωστή ή όχι η κάρτα την οποία πήρε ο παίκτης. Άρα δεν μπορώ να πω αν υπήρξε χειρουργείο, έστω και μικροχειρουργική, σε αυτή την περίπτωση της κάρτας του Σιμάου. Όμως πάμε να δούμε επόμενη περίπτωση από το Παγκρίτιο. Ένα offside εδώ κάτω, ο παίκτης του Οβιτόλο νομίζω, προς τον βοηθό, θα γίνει παραλήπτης της μπάλας, δεν έχει σημειώσει την παράβαση ο βοηθός, αφήνει τη φάση και συνεχίζεται και θα έχουμε στην επόμενη κίνηση μια φάση η οποία δεν μπήκε γκολ, κακώς λοιπόν κατά τον βοηθό που δεν σημείωσε αυτή τη φάση. Πάμε σε επόμενη περίπτωση που πιστεύω ότι βλέπουμε τώρα εδώ. Το γκολ του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Το σούπερ από το Χρυσοβιλόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει offside. Εμείς το έχουμε απλώς ότι θα γίνει παραλήψη της μπάλας στη συνέχεια μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν ο βοηθός εδώ έπιασε τη φάση πάρα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει, ξαναλέμε πάλι, παράβαση, ορθή απόφαση του βοηθού να συνεχίσει. Πάμε επόμενη φάση. Εδώ λοιπόν είναι η περίπτωση του φάουλ και στη συνέχεια διώχνει ο Βιτόλο την μπάλα. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπουμε και την αλλαγή, η οποία είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ο προπονητής του Εργοτέλη, η ομάδα του Εργοτέλη, να το πω πιο σωστά. Εδώ θεωρώ ότι ήταν υπερβολικός έως άδικος ο διαιτητής, που δεν μπορεί, οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να, είναι να αυτοματοποιούνται με το που θα σφυρίξει ο διαιτητής να σταματούν, συγγνώμη, αμέσως την κίνηση. Ο κανονισμός βέβαια είναι σαφέστατος αυτή την περίπτωση. Εκτός αν μιλάμε ότι το σφύριγμα γίνεται τώρα και επί τόπου ποδοσφαιρίσει σουτάρι. Τότε δεν προλαβαίνει να σταματήσει. Λογικό. Και εγώ θα πω κάτι. Ναι. Τι περίπτωση να είχε τώρα εδώ ο Βιτόλο να κάνει καθυστέρηση τη στιγμή που είχαμε και αλλαγή τη ομάδα του Εργοτέλη. Παίκτη. Λανθασμένη η απόφαση του κυρίου Κάκου. Τραβηγμένη. Υπερβολική, τραβηγμένη. Okay. Να πω και ως άδικη. Πάμε εδώ να δούμε ξανά αυτή τη φάση. Δέστε πώς. Για το διώξουμε δίνει την κάρτα. Όχι για το φάουλ, για το διώξουμε μετά. Ναι, αλλά εγώ τώρα εδώ λέω είναι υπερβολική και πολλές φορές γίνεται κατάρτιση της κάρτας. Πάμε. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται εδώ γιατί θεωρεί. Όχι θεωρεί, ο Βιτόλο. Τα χειρουργικά που έφερε η Ρατάπε, γιατί ο Σιμάου έχει τώρα 7 κίτρινες, άρα θα χάσει 2 από τα επόμενα 4 παιχνίδια, σίγουρα ένα ντέρμπι. Και ο Βιτόλο έχει κάρτες, θα χάσει 1 από τα επόμενα 4 παιχνίδια, ίσως όχι κάποια από τα ντέρμπι. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Πάντως οι παίκτες πρέπει να ξέρουν, αυτοί ξέρουν, εγώ δεν ξέρω τι κάρτες έχει ο κάθε παίκτης, αλλά αυτοί που ξέρουν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην κάνουν κινήσεις που μπορεί ο διαιτητής να είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Αρκετές από την Τούμπα, να δούμε την πρώτη φάση. Εδώ δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης του Άρη. Εδώ αν ο διαιτητής σφύριζε, γιατί βρίσκει και με το Μυρό και με την Κνήμη, βρίσκει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εάν εδώ σφύριζε πέναλτι, εγώ θα ήμουν με τον διαιτητή. Εδώ ο διαιτητής δεν το είδε, δεν μπορώ να πω κάτι επιπλέον. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα μπορούσε να δώσει πέναλτι σε αυτή τη φάση ο διαιτητής. Πάμε σε επόμενη περίπτωση. Να δούμε εδώ, αυτή αρχίζει από κίτρινη 1000% και φτάνει στην κόκκινη. Η περίπτωση. Δεν πήρε καθόλου κάρτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Εδώ επαναλαμβάνω, αρχίζεις από κίτρινη 1000% και φτάνεις μέχρι την κόκκινη, γιατί είναι υπερβολικά επικίνδυνο το παιχνίδι το οποίο κάνει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μπρούνο Τσιρίλο, αν δεν είδαμε, Μπρούνο Τσιρίλο σε αυτή τη φάση που είδαμε προηγουμένως. Πάμε να δούμε επόμενη φάση από το παιχνίδι. Είναι η φάση επίμαχη που αναφέρθηκε ο κύριος Κόντης. Εδώ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και για μας από την τηλεόραση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και παίκτης. Θα μπορούσε ο διαιτητής να φτάσει στην κόκκινη κάρτα, αλλά εκτιμά ότι υπάρχει ο Τσιρίλο δίπλα του
και γι' αυτό αρκείται στην κίτρινη κάρτα ως υποσχόμενη ευκαιρία και όχι προφανή ευκαιρία για γκολ. Σωστή απόφαση, δηλαδή, Περικλή. Εγώ κρατάω την επιφύλαξή μου. Δεν μπορώ να πω στον διαιτητή όμως ότι έχει κάνει λάθος, γιατί ο διαιτητής είναι μέσα στο γήπεδο, εκτιμά τελείως διαφορετικά τη φάση από ότι εγώ στην τηλεόραση. Εάν έδινε την κόκκινη κάρτα, δεν θα μπορούσα να του πω ότι κακώς έκανες. Δεν είναι η αφήξης. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπουμε εδώ, βρίσκει ο τερματοφύλακας τον παίκτη του Άρη καθαρά. Βλέπω όμως τον Τζιρίλο που είναι δίπλα και θα μπορούσε να πει κάποιος και έναν άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ ότι μπορούσε να προλάβει. Δεν θέλω από την τηλεόραση να είμαι ιδιαίτερα αυστηρός με τους τερματοφύλακες. Κύριε Βασιλάκη, να κλείσω εγώ με μια παρατήρηση. Βεβαίως. Όπως είναι η φάση, βλέπετε καθαρά ότι ακόμα και που είναι δίπλα ο Τσιρίλο, ο Γιαννιώτας, εάν δεν βγει ο τερματοφύλακας να τον χτυπήσει, θα σουτάρει την μπάλα. Είναι προφανέστατη ευκαιρία για γκολ και όχι υποσχόμενη. Κοιτάξτε, πάντοτε εσείς μιλάτε γιατί ήσασταν σίγουρα στο γήπεδο. Εγώ έχω τηλεόραση, έχω τη φάση όπως την έχω μπροστά μου. Δεν επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ ότι αν ο διαιτής έδειχνε την κόκκινη κάρτα, θα ήμουν εναντίον του. Όμως. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος όσον αφορά την απόφαση που πήρε ο διαιτητής ότι είναι λαθεμένη. Να κάνω μια ερώτηση. Και όχι μόνο αυτό, τραυμάτισε και τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος απεχώρησε 5 λεπτά αργότερα, έτσι. Το ξέρω. Δεν πρόλαβε ο τερματοφύλακας την μπάλα και ίσως ήταν αυτό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει το διαιτή σε πειθαρχική δίωξη, ιδιαίτερα πιο αυστηρή. Ακούω πάνω, είχες μια ερώτηση. Ναι, εδώ είναι. Μήπως θα μπορούσε να είναι άλλο χρώμα κάρτας ή δεν ξέρω, το ίδιο για επικίνδυνο παιχνίδι στον Γιαννιώτα. Θα εφεύρουμε ειδικά για αυτό το γήπεδο, θα εφεύρουμε μια κάρτα τρίχρονη, άλλη. Διαλέξτε χρώμα. Δεν το είπα έτσι. Ειδικά έχουν δοθεί και πέναλτι από τις επόπτες φέτος, 5 πέναλτι. Καλά, και αυτό είναι σωστό που λέτε. Και έχουμε διαφωνήσει. Θα εφεύρουμε μια ειδική κάρτα όταν παίζουμε εκεί, θα υπάρχει αυτή η κάρτα. Έχουμε διαφωνήσει σε αυτό πάρα πολλές φορές, σε αυτή την πρωτοβουλία που παίρνουν οι βοηθοί. Όμως αυτή η φάση, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είμαι απόλυτος. Γι' αυτό και κρατάω την επιφύλαξή μου όσον αφορά την απόδοση του διαιτητή. Δεν υπάρχει παράβαση και οι δύο παίκτες χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Εδώ σωστά ο διαιτητής, ο οποίος βλέπει απόλυτα τη φάση, δεν θα δώσει παράβαση σε αυτή τη φάση, την οποία δυστυχώς λόγω χρόνου έχουμε σε φωτογραφία. Και πάμε σε επόμενη να δούμε εδώ. Εδώ κλωτσάει ο παίκτης του Άρη τον αντίπαλό του, ο διαιτητής κακώς δεν δίνει παράβαση, φάουλ επιθετικό, και μετά θα δείτε τι θα γίνει. Έχει πέσει ο παίκτης του ΠΑΟ κάτω και θα πέσει ο παίκτης του Άρη στη συνέχεια. Που εδώ πιστεύω ότι δεν. Εδώ τι δίνεις. Εδώ τώρα κοίταξε. Εάν δει ο διαιτητής ότι δεν τον αφήνει να προχωρήσει τον παίκτη του Άρη, θα δώσει την εσχάτη των ποινών. Αλλά προηγουμένως έχει 100% υπάρξει επιθετικό φάουλ. Έπρεπε να δώσει επιθετικό φάουλ. 100%. Που δεν το έδωσε, έπρεπε να δώσει πέναλτι. Ο διαιτητής πάλι, γιατί ο παίκτης είναι κάτω πεσμένος. Ναι. Δεν μπορεί, αν μπερδεύεται ο παίκτης του Άρη στα πόδια του παίκτη του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να δώσει παράβαση. Okay, πάμε σε επόμενη περίπτωση που έχουμε. Αν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside σε αυτή τη φάση. Φεύγει κανονικά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά στη συνέχεια θα είχε, αν δεν κάνω λάθος, το δοκάρι, που νομίζω είναι η φάση του 79. Ξαναβλέπουμε πάλι δεν υπάρχει τη φάση. Offside. Πάμε σε επόμενη φάση να δούμε εδώ η αγωνιά. Εδώ είναι καθαρά κόκκινη κάρτα. Και για τους δύο. Και τον χτυπάει και ο νούμερο 5. Έτσι, και οι δύο από μία κόκκινη κάρτα, την οποία κακώς ο διαιτής δεν έδειξε στους αντιπάλους. Βλέπουμε πριν έχει χτυπήσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ τον Νέτο, ο Γκαρσία τον Νέτο, και μετά ο Νέτο με αγωνιά χτυπάει τον αντίπαλό του. Και οι δύο έπρεπε να πάρουν από μία κόκκινη κάρτα και να φύγουν από το παιχνίδι. Ωραία, πάμε. Δεν ξέρω αν πάλι πάει. Τελειώσαμε από εδώ. Μια ερώτηση. Εγώ θέλω όμως ένα ναι και ένα όχι. Μην κάνεις ανάλυση. Καθόρισε ο διαιτητής το αποτέλεσμα. Ο πειθαρχικός έλεγχος ήταν κάκιστος. Να δούμε τις αποβολές και μία φάση ακόμη που έχουμε. Ποιος ήταν ο διαιτητής? Ο κύριος Καλογερόπουλος, ο οποίος αντικατέστησε τον κύριο Θάνο, ο οποίος είχε ίωση. Α, είχε ίωση, μάλιστα. Mm. Λοιπόν, για να δούμε τις φάσεις. Πάμε να δούμε σιγά σιγά. Πρώτα είναι αυτή η πτώση του ΠΟΙ, που ο διαιτητής πολύ ορθά θα τρέξει κοντά του και θα δώσει, κοιτάξτε πώς πέφτει ο παίκτης της Ξάνθης, θέατρο 100% και κίτρινη κάρτα για αυτή του την ενέργεια. Ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση πως θα πέσει στο έδαφος χωρίς ο αντίπαλός του να έχει καμία σχέση με τον παίκτη, επαναλαμβάνω, της Ξάνθης. Θέατρο, εντάξει, σωστή κάρτα. Θέατρο, ναι. Σωστή, επαναλαμβάνω, η κίτρινη κάρτα που θα πάρει ο παίκτης ως οριζοκανονισμός. Πάμε στην επόμενη φάση από την Ξάνθη να δούμε την κόκκινη κάρτα που θα αντικρίσει ο διαιτητής, και εδώ ο Αριστοτέλης πολύ σωστά μου έλεγε, τη δείχνει στην πλάτη του παίκτη. Εδώ βλέπουμε ότι πράγματι παίζει
πάρα πολύ επικίνδυνα. Βάναυσα δηλαδή ο παίκτη τη Ξάνθη, ο Μαρκόφσκι, τον αντίπαλό του και σωστά θα πάρει την κόκκινη συγγνώμη κάρτα. Ξανά η φάση πόσο επικίνδυνα αγωνίζεται. Και όχι επικίνδυνα, βάναυσα, επαναλαμβάνω. Άρα σωστή αυτή, κόκκινη. Εδώ. Απόλυτα σωστή αυτή. Απευθείας κόκκινη ήταν. Απευθείας κόκκινη, ναι. Και σωστή η απόφαση του διαιτητή για απευθείας κόκκινη. Πάμε να δούμε επόμενη φάση εδώ. Αυτή είναι μία κάρτα κίτρινη και θα είναι η δεύτερη, εδώ όπως βλέπετε. Και εκεί πάνω Βόγδη που το έβλεπα. Η δεύτερη κάρτα είναι αυτή. Με αρκετούς γέλασαν. Εκεί στο σπορτσκαφέ στην Πρέβεζα. Να βλέπω να δεν έχει... υπάρχει τίποτε. Εντάξει. Είναι λαθεμένη 100% η κάρτα, η κίτρινη, η οποία θα κοστίσει στον παίκτη του Αστέρα. Εδώ είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Για τον Ράγιο που είναι στο 93, θα κάνει χέρι, δεν θα δείξει γι' αυτό ο διαιτητής την κάρτα. Πιστεύω να μην δείξει γι' αυτό. Θα τη δείξει όμως για αυτή την κίνηση που διώχνει την μπάλα μακριά. Είναι κάτι το οποίο. Λέγαμε δυστυχώς, και πριν με τον Βιτόλο για την ίδια υπόθεση. Δυστυχώς όμως εδώ, κοίταξε τι γίνεται. Εδώ είναι τελείως διαφορετική. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής και θα διώξει την μπάλα. Είναι στο 93. Αλλά το πότε έχει σφυρίξει ίσως... η μπάλα να πηδά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση. Εγώ γι' αυτό λέω κρατάω επιφύλαξη και σε αυτή τη φάση. Να... Δεν ξέρω πότε έχει σφυρίξει ο διαιτητής και πότε. Και τώρα να σφυρίξει, σιγά μη σταματήσει ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί ο παίκτης. Το μυαλό του παίκτη, έχω πει, δεν κλειδώνει. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Διαιτητές, δόξα τω Θεώ, έχουμε σφυρίξει αρκετά παιχνίδια. Ανέδειξε κάρτα εδώ, Περικλή. Πολύ γρήγορη απάντηση, παρακαλώ. Για το χέρι είναι δικαιολογημένη. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Για το χέρι σε καμία περίπτωση. Τώρα για το άλλο, αν το ίδιο διαιτητής όπως αυτός το βλέπει, εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Ειλικρινά και διατηρώ την επιφύλαξή μου. Δεν ξέρω. Καρναβάλι στην Πρέβεζα είχαμε χτες. Σήμερα στα Γιάννενα κάτι έγινε. Για να ξεκινήσουμε πάμε να βλέπουμε να δούμε τι έγινε εδώ στα Γιάννενα. Πάμε την πρώτη φάση. Δεν υπάρχει γκολ. Εδώ την μπάλα. Είναι στη γραμμή, πρέπει 100% να περάσει τη γραμμή για να έχουμε γκολ. Άρα λοιπόν ο βοηθός είδε πάρα πολύ σωστά εδώ και δεν σημείωσε, όπως και εδώ καλά, δεν δε έχει περάσει, εννοείται πιο καθαρά εδώ η φάση για τον Ατρόμητο. Άρα λοιπόν και οι δύο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει γκολ που επαναλαμβάνω 100% πρέπει να περάσει η μπάλα μέσα. Μπράβο. Πάμε στο βοηθό εδώ, βασικά, το χέρι, πρώτη. Το οποίο είναι καθαρό το χέρι. Και λέμε πάντοτε η έκταση και... Η αμυντική επιφάνεια όταν είναι παραπάνω από ό,τι ορίζει όπως είναι το σώμα. Εδώ υπάρχει πέναλτι καθαρό και πάμε, που δεν δόθηκε, κακός από το διαιτητή. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε πόσο απόσταση υπάρχει μεταξύ των παικτών του Ατρομήτου και μπροστά ο διαιτητής και του παίκτη. Είναι η φάση που κέρδισε πέναλτι ο Πάσος. Κοιτάξτε να δείτε πώς πέφτει ο παίκτης των Ιωαννίνων και κερδίζει την παράβαση η οποία δεν υπήρξε ποτέ, που σφύριξε ο διαιτητής, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος Σάλτας. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε κανένα πέναλτι σε αυτή τη φάση. Πώς μπορεί να ξεγελαστεί ένας διαιτητής όταν είναι τόσο κοντά στη φάση, μα τόσο κοντά. Για μένα είναι. Και είδε κάτι που δεν έχει δει κανένας άλλος. Είναι δύσκολο έως αδύνατο και ο Πάνος Βόγλης έχει δίκιο σε αυτό να πούμε, να λέει ότι καμιά φορά γελάμε. Εν αντιθέσει με τη φάση της τούμπας, της προφανούς ευκαιρίας, που εκεί αν ήταν. Επαναλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διφερούμενη φάση. Ναι, είναι διφερούμενος ο κανονισμός που διάβασα λίγο πριν. Αλλά... Εδώ η φάση όμως είναι ξεκάθαρη. Εδώ φαίνεται και είναι μπροστά στο διαιτητή. Μην συνεχίζουμε, για γέλια αυτή η φάση. Αυτή η φάση είναι για γέλια. Δεν δόθηκε το πέναλτι που έπρεπε να δοθεί. Όμως το άλλο, στο χέρι, μπράβο. Το οποίο χτυπάει στον αγώνα και φεύγει προς τα πάνω και ξεφρακίζεται, πρέπει να δοθεί. Αυτό άλλο. Αλλά αυτή η φάση τελευταία τι συζητάμε. Η τελευταία δεν πρέπει να είναι σημαντικό. Ένα χέρι, ναι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Εδώ δέστε ότι ο παίκτης βλέπει που έρχεται η μπάλα. Βλέπετε το χέρι του πώς το έχει σε έκταση. Είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι, την οποία δεν θα δει ο διαιτητής όπως τη βλέπουμε εμείς. Ο βοηθός τη βλέπει, εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει το διαιτητή. Όταν πρέπει βοηθή να βοηθήσουν, δεν το κάνουν. Δεν, πρέπει... δεν υπάρχει παράβαση βέβαια. Δέστε πώς τραβάει το χέρι του πίσω, ο νούμερο 2 του Λεβαδιακού, σε σουτ που έγινε από τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή. Και εδώ είναι περίπτωση offside, την οποία θα σημειώσει ο βοηθός. Όμως δέστε τι κάνει ο παίκτης του Πανετολικού στη συνέχεια, θα παίξει πάρα πολύ επικίνδυνα, θα μπορούσε να φτάσει, δεν πήρε ούτε κίτρινη κάρτα, μέχρι και την κόκκινη, για αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι που έπαιξε ο παίκτης του Πανετολικού. Προηγουμένως όμως υπήρχε καθαρή περίπτωση πέναλτι, που δεν δόθηκε, και από εκεί και πέρα, το παιχνίδι είχε τη ροή του. Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Πάμε να δούμε τι είχαμε στην Κέρκυρα. Κάτι έχουμε και από εκεί. Πιστεύω είναι υπέρ του διαιτητή. Εδώ θα δούμε αν υπάρχει offside, που υπάρχει offside. Θα δώσει τώρα την μπάλα ο παίκτης της Κέρκυρας στο συμπαίκτη του, ο οποίος είναι εκτεθειμένος, ένα αναμυντικό έχει μόνο και θα γίνει παραλήπτης. Σωστά σημειώνει ο βοηθός, πάρα πολύ σωστά. Και εδώ ο διαιτητής θα σημειώσει παράβαση. Εδώ φαίνεται πόσο καθαρά
όσο ορίζει το άρθρο 12, έχει πρόθεση ο παίκτης να παίξει την μπάλα με το χέρι και θα πάρει και σωστά και την κίτρινη κάρτα. Σωστές και οι δύο αποφάσεις που είχαμε πριν από λίγο εδώ στην οθόνη μας.